Δημήτρης Χατζής Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα Το κείμενο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το τρίτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Το διπλό βιβλίο» 1976 του Δημήτρη Χατζή. Το πρόσωπο που αφηγείται είναι ο Κώστας, ένας φτωχός Έλληνας μετανάστης που ζει και εργάζεται ως βιομηχανικός εργάτης στη Γερμανία στη δεκαετία του 1960. Στο απόσπασμα διηγείται τι κάνει τα βράδια όταν έχει τελειώσει τη δουλειά του στο εργοστάσιο, το Άουτελ, ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει λάμπες αυτοκινήτων και επιστρέφει στο φτωχικό δωμάτιό του, στο σπίτι της Φράου Μπάουμ. Σε κάποια σημεία του αποσπάσματος, ο Κώστας απευθύνεται σε ένα άλλο πρόσωπο. Το πρόσωπο αυτό είναι ένας συγγραφέας που θέλει να γράψει την ιστορία της ζωής του Κώστα. Για να πάω το πρωί στο εργοστάσιο, παίρνω το μετρό, παίρνω και λεωφορείο, αλλιώ δεν προφταίνω. Το βράδυ όμω, άμα σκολάσω, πάω με τα πόδια, χειμώνα και καλοκαίρι. Για να φτάσω στο σπίτι, πρέπει να περάσω από το κέντρο τη πόλη, τη μεγάλη τηλεοφόρο με τι ρεκλάμες, τα καταστήματα, τα μπαρ, τι βιτρίνε. Τα φώτα τη έχουν ανάψει, και αν θέλει να ξέρει, εγώ πολύ τα αγαπάω τα φώτα τη πόλη περισσότερο από τον ήλιο της μέρας. Είναι, λέω κάποτε με το μικρό το μυαλό μου, τα νέα μας μάτια, του δικού μας του κόσμου, του σημερινού. Τα ηλεκτρικά τα φώτα τα βλέπουν καλύτερα. Η λεωφόρος έρχεται κάθετα στη Μίλερ Στράσε, που βρίσκεται το κατάστημα το δικό μας. Περνώντας από εκεί, στέκομαι μια στιγμή και κοιτάζω πάλι την βιτρίνα του. Κάθε βράδυ την κοιτάζω. Άουτελ. Απάνω με νέον και μέσα στη βιτρίνα του όλες οι λάμπες που φτιάχνουμε. Μικρές και μεγάλες, αναμένες γύρω-γύρω σαν να είναι κανένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στέκομαι και τις κοιτάζω. Σκέφτομαι πως όλες οι λάμπες αυτές, όλες όσε έρχονται σε αυτό το κατάστημα, μικρές και μεγάλες, κόκκινες, άσπρες ή πράσινες, έχουν όλες περάσει από τις δικές μου τις πλάτες. Κοιτάζω λοιπόν σαν να κοιτάζω να ψάχνω μέσα τον εαυτό μου κάπου λέω, πρέπει να βρίσκεται μέσα και αυτό. Κάνω πάλι λογαριασμού. 10-15 εργοστάσια μα δίνουν τα προϊόντα του έτοιμα για να γίνει ένα λαμπάκι των δύο κυρίων. Είμαστε δηλαδή 200.000 άνθρωποι. Βάλε και τι πρώτε ύλε, είμαστε όλο ο κόσμο μέσα σε αυτό το λαμπιόνι των δύο κυρίων. Και μα χωράει. Τόδα σε ένα φιλμ την περασμένη εβδομάδα που πήγαμε σινεμά με κάτι ρομιούς μα έδειχναν μια στάλα νερό και εκατομμύρια μικρόβια μέσα. Στέκομαι λοιπόν κι εγώ κάθε βράδυ μπροστά σε αυτή τη βιτρίνα. Από μέσα, το δικό μου το μικροβιάκι πρέπει να με βλέπει κολοσσό σε τεράστια μεγέθυνση. Απ' έξω βλέπω τον εαυτό μου στην πραγματική του διάσταση μέσα σε αυτό το μίνι λαμπιόνι. Αφήνω το κατάστημα, μπαίνω στη λεωφόρο. Στην αρχή που πρωτόρθα, τα ίδια με το Άουτελ, Νόμιζα τότε πω έχει πολλά να χαζέψει κανένα τηλεοφόρο. Περίμενα δηλαδή κάθε βράδυ πως κάτι θα γίνει. Τώρα το ξέρω βέβαια το λάθο μου. Εδώ ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχει ποτέ φασαρία, καυγάδε, να γίνει αναστάτωση, ταραχή. Σπάνια, σπανιότοτα κανένα δυστύχημα μόνο. Όλα πάνε με την ίδια τάξη που πήγαν και χτες, σαν να είναι κάπου μια αόρατη τροχέα που τα έχει βάλει στη Ρέγουλα. Τάκα τάκα στο εργοστάσιο, τίκι τίκι, τίκι τίκι το ρολογάκι στη λεωφόρο. Βάζω τα χέρια μου και τα δυο στι τέπες του παντελονιού μου, με το σακάκι πίσω ανασηκωμένο, κακή συνήθεια μου λένε και δεν την κόβω. Παίρνω τη λεωφόρο, την περπατάω με το κεφάλι σκυμένο, σαν κάτι να ψάχνω ναύρο. Άνθρωποι, κόσμο πολλοί, περνάνε δίπλα μου, πάνε μαζί μου, και πάω κι εγώ. Ο δρόμος μας πάει. Η λεωφόρος κάτω από τα φώτα της. Τους κοιτάζω. Όλοι τους, λέω, πηγαίνουνε κάπου. Έχουνε κάπου να πάνε. Εγώ είμαι εδώ, στη λεωφόρο, στην άσφαλτο, περισσότερο από όλους. Δεν με περιμένει κανένα σε μένα. Δεν έχω πουθενά που να θέλω να πάω, να γυρίσω κάπου. Σαν να είναι το σπίτι μου εδώ, εδώ και η πατρίδα μου. Το κανένα σπίτι μου, η καμιά μου πατρίδα λένε στο καφενείο και για τους άλλους πως ξένοι γυνήκαμε όλοι στις μεγάλες αυτές πολιτείες. Αν είναι έτσι, λέω τότε σε εγώ, εγώ λοιπόν πρέπει να είμαι ο πιο γνήσιος πολίτης της πολιτείας των ξένων, ο Ιθαγενής. Και να φροντίσεις εσύ, κύριε συγγραφέα, να μου βάλουνε κάποτε και μια πλάκα στο σπίτι της φράου Μπάουμ από την πίσω μεριά της αυλής, πω εδώ κατοίκησε κάποτε ο από όλου του ξένου τις πολιτικές των ξένων.